Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δεζιώτης και παρακολουθώ το κανάλι στο YouTube Κωνσταντίνος. Στο σημερινό βίντεο είναι και πάλι μαζί μας η Μαρίλη, με την οποία θα συζητήσουμε το θέμα πώς θέτουμε σωστά μία ερώτηση στην καρτομαντία. Πάρα πολύ βασικό θέμα, γιατί ειδικά οι αρχάριοι κάνουν πολλά λάθη και καμιά φορά. Και επαγγελματίες και καμιά φορά δεν γίνεται σωστά η πρόβλεψη. Θεωρούμε ότι δεν βγήκε αυτό. Και αυτό που φταίει είναι το ότι δεν θέσαμε σωστά την ερώτηση. Ή κάνουμε μία ερώτηση, οι κάρτες μας απαντάνε στην ερώτηση και εμείς ερμηνεύουμε άλλη ερώτηση. Ναι. Άλλο κουλογιά. Ή καμιά φορά ερμηνεύουμε με βάση αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Πριν αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο, να πω εγώ ότι μου έχει τύχει σε ομάδες καρτομαντίας αγγλικές να μπαίνουν και άτομα και από τη χώρα μας και να κάνουν λάθος ερωτήσεις και να τους κράζουν βέβαια τα διάφορα mail, ακόμα και ο διαχειριστής, ο φίλος σου, ο Πάρης. Αφού σχολιάζεις όλες τις ομάδες του Πάρης. Τι να κάνω, ποια ομάδα. Και ωραίες ομάδες. Καλή ομάδα. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για πώς θα απαλλαγούμε από αυτή την παθογένεια και πώς πρέπει ένας δέκτης, όχι ο καρτομάτης, που το ξέρει. Ναι. Πώς πρέπει ένας δέκτης ή ορφάριος, να κάνει μια ερώτηση στην καρτομαντία, που να, είναι, να κάνει μια ερώτηση μέσω της καρτομαντίας, στις κάρτες του, στη δέσμη του, για να το απαντήσει το πρόβλημά του ή να δίνει μια συμβουλή στην κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζει. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, όταν κάνουμε ένα ρίξιμο, καλό είναι να διατυπώνουμε την ερώτηση με θετικό πρόσημο, όχι με αρνητικό. Για παράδειγμα, δεν ρωτάμε «θα με χωρίσει ο τάδε», «θα με απολύσουν μέσα στο εξάμηνο». Όχι, ρωτάμε θετικά, δηλαδή «θα παραμείνω σε αυτή τη σχέση», «θα βρω δουλειά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα» κτλ. Αποφεύγουμε αρνητικές ερωτήσεις. Αυτό το κάνουμε για τον εξάπλο λόγο. Γιατί τα δύο όχι σημαίνουν ναι. Ναι. Άρα, μαθηματική λογική, άλγεβρα Μπούλ ή άλγεβρα του Αριστοτέλη. Όταν έχουμε μια αρνητική ερώτηση και κάτι σε απαντάνε αρνητικά, είναι θετική απάντηση. Λένε ναι. Και έτσι χάνει τον μπούσουλα, θα λέγαμε, ο καρτομάντης, ότι πρέπει να πει στο δέκτη. Γιατί αν είναι αρνητικό το μήνυμα και είναι αρνητική ερώτηση, τότε το μήνυμα τελικώς είναι θετικό. Ναι. Συνεπώς, σε όλα τα συστήματα καρτομαντίας παραμένουμε θετικοί, όχι αισιόδοξοι, δεν επηρεάζουμε την ερώτηση. Για να βοηθήσουμε την ερμηνεία γίνεται αυτό. Ακριβώς. Ώστε άμα δούμε αρνητικές κάρτες, να ξέρουμε ότι αυτό που ρωτάμε έχει προβλήματα, δυσκολίες και μάλλον θα αποτύχει. Μετά, ένα άλλο λάθος που γίνεται είναι ότι κάνουμε πολύ κουτσομπολιό με τις κάρτες, δηλαδή ρωτάμε πάρα πολύ κάποια πράγματα που αφορούν την ελεύθερη βούληση τρίτων προσώπων. Καλό είναι οι ερωτήσεις να είναι επικεντρωμένες σε εμάς, στο τι κάνουμε εμείς, στο τι θέλουμε να πετύχουμε εμείς. Αποφεύγουμε το τι θα κάνει ο τάδε και πώς θα το χειριστεί ο, ξέρω εγώ, με σκέφτεται τι θα κάνει η σύζυγος, μου, αν θα αφήσει τη γυναίκα του για μένα, ναι. Αν θα μείνει με τα παιδιά του. Δεν σας αφορούν αυτά τα θέματα. Ακριβώς. Συνεπώς, εάν κάποιο άτομο δεν είναι παρόν στο χώρο, καλό θα είναι να μην ρωτάμε γι' αυτό. Και άρα μένουν ερωτήσεις που αφορούν μόνο τον εαυτό μας. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι παρεμβιάζουμε την ελεύθερη βούληση κατασκοπεύοντας κάποιον. Και δεύτερον, διότι χαλάμε την αξιοπιστία και την, όχι απλώς την αξιοπιστία, αλλά και την αξιοπρέπεια των καρτών και τη δική μας καρτομαντία. Γινόμαστε δηλαδή κρύφο κουτσομπόλιδες, αντί για καρτομάντες, και έτσι αντί να βοηθήσουμε τον δέκτη, του δίνουμε μια πληροφορία που πιθανότητα είναι να μην τον βοηθήσει. Να. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σύμφωνα με τη στοική φιλοσοφία, κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις, δεν χρειάζεται να σε στεναχωρεί και να σε σκάει. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να φύγει μακριά σου και εσύ ρωτάς εάν θα ξαναγυρίσει, είτε ξαναγυρίσει είτε δεν ξαναγυρίσει, δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Άρα ό,τι και να σου πει ο καρτομάντης, θετικό ή αρνητικό, σου επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση και δεν σε ωφελεί στο να κάνεις βήματα για τη ζωή σου. Εάν όμως ρωτήσεις, Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βελτιώσω. Για να τον έλξω, να τον φέρω κοντά μου. Να βελτιώσω τη σχέση. Μπράβο. Είναι πολύ πιο ωφέλιμο για το δέκτη αυτό το πράγμα. Μπράβο. Οπότε εδώ έχουμε τη ορθή χρήση της δημιουργικής σκέψης στην καρτομαντία. Παίρνουμε λοιπόν ιδέες από τις κάρτες στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε μια κατάσταση, ακόμα και να την κατανοήσουμε. Γιατί υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ο δέκτης αρνείται να κατανοήσει. Ναι, δεν θέλει.
Και έτσι έχετε στο καρτομάτι να του πει την πικρή αλήθεια. Και αν το κάνει αυτό το καρτομάτι, τι σημαίνει? Ότι έχει... Δεν ξαναπάει. Έχει αποτύχει. Γεια σα. Δεν θα ξανάρθει αν του πείτε κάτι που δεν θέλει να ακούσει, δεν είναι έτοιμος να ακούσει. Πάμε. Μετά, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε θέματα ιατρικού περιεχομένου ή και νομικά θέματα ακόμα. Ναι, κυρίως διαγνώσεις. Ναι, κανένα σύστημα καρτομαντίας, κανένας καρτομάντης δεν είναι γιατρός και κανένα ρίξιμο δεν υποκαθιστά μια ιατρική γνωμάτευση. Ναι. Οπότε το μόνο που θα έλεγα εγώ αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι είναι για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τι θα μπορούσε να βοηθήσει την υγεία του ή να δει κάποια βελτίωση μέχρι ναι. εκεί. Να πάρει δηλαδή μια ιδέα. Ναι. Όχι να λάβει δράση. Όχι. Ούτε να θεωρήσει ότι έκανε κάποια πρόγνωση, ιατρική πρόγνωση μέσω των καρτών. Όχι. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά τα ρίσματα. Ναι, μόνο παλαβώς θα μπορούσε να τα ισχυριστεί. Ναι. Επίσης, η καρτομαντία όμως, περίμενε λίγο, γιατί και η αστρολογία έχει χρησιμοποιηθεί για διάγνωση κατά ναι, το μεσαίωνα και την αναγέννηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως σήμερα που έχουμε ιατρική θα στηριχθούμε στην καρτομαντία ή ότι θα βρείτε έναν καρτομαντή να σας το κάνει αυτό. Το αναφέρουμε έτσι ιστορικά. Ναι. Εσύ Μαρίλα έχεις κάνει ιατρική διάγνωση για τον εαυτό σου μέσω καρτομαντίας? Έχω κάνει για συγγενικό μου πρόσωπο ναι. για να δω πώς θα πάει κάτι, αν θα έχει θετικά αποτελέσματα. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Αν θα έχουμε μια αίσια εξέλιξη, ναι, λοιπόν, ναι. ή θα πρέπει να λάβει κάποια επιπλέον μέτρα για να ναι. αποφύγουμε κάτι δυσάρεστο. Δεν έχω ρωτήσει ποτέ τι έχει κάποιος. Είναι δύσκολα ρεξίματα. Και να σου πω κάτι. Πες ότι ρωτάμε, λοιπόν, έχει κάποιος πόνος στο μάχη και ρωτάμε τι πρόβλημα έχει και ας πούμε τη μέθοδο λεπετή λένε μας εμφανίζει το φίδι. Τι θα πεις εκεί? Πολλά πράγματα. Νευρικά προβλήματα, εντερικά προβλήματα. Προβλήματα στην πέψη, όλα είναι... Κάποια φάρμακα που τον ενοχλούν ίσως, ναι, τοξικότητα... Ναι, ναι, δηλαδή βλέπεις ότι το ίδιο το σύστημα σου δίνει μια ιδέα, αλλά είναι χαόδης ναι. ερμηνείς, είναι άπειρες που μπορεί να προκύπτουν αυτήν την κάρτα. Δηλαδή, αν έχουν το δέντρο και το φίδι, πώς ακριβώς μας βοηθάει? Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Παίρνεις ένα ρίσκο, δίνεις μια ερμηνεία και έχει ένα ρίσκο. Δεν και δεν ξέρεις και ο δέκτης πώς θα το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή δεν ξέρεις αν απλά θα το πάρει έτσι σαν συμβουλή και θα το κρατήσει ή θα στηριχτεί σε αυτό και σου λέει α, εντάξει, μου τα είμαι όλα καλά. Καλά. Τώρα, ναι, είμαι δεν καλά. Χρειάζεται να πάω τώρα στο γιατρό, θα πάω σε ένα μήνα. Ναι, ναι, όχι. Πάμε σε έναν καλό επικίνδυνο. Γιατρό, τον οικογενειακό μας, αυτό που εμπιστευόμαστε και την καρτομαντία την αφήνουμε για άλλα θέματα. Μετά, προσπαθούμε να κάνουμε ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους θα επιβεβαιωθούν. Δεν θα είναι αόριστες. Παράδειγμα, έχω μία γνωστή, η οποία έρχεται σπίτι μου πριν από κάποια χρόνια που ασχολούμουν πολύ έντονα με τη μέθοδο Λεπετή Λενορμάν και με ρωτάει αν ο πρώην της θα παντρευτεί γενικά. Όχι θα παντρευτεί μία, θα παντρευτεί στη ζωή του. Και τι λέω, Βάσο, πρόκειται να τον δεις, κρατάτε επαφή? Όχι. Και πώς θα το μάθει? Ακριβώς, δηλαδή είναι λίγο περίεργο αυτό, δεν της έκανα το ρίξιμο. Δηλαδή είτε είναι της έλεγα είτε όχι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για εκείνη. Όχι μόνο δεν ωφελείται, δεν πρόκειται και ποτέ να ξέρουμε αν θα βγει ή όχι το ρίξιμο. Όχι. Άρα, γενικά ναι, αποφεύγουμε και τα υποθετικά ρίξιματα. Καλό είναι να είναι ρεαλιστικά, οι ερωτήσεις να είναι ρεαλιστικές. Όχι το τι θα συμβεί. Εάν ταξιδέψω στην Αυστραλία και μπω στη ζούγκλα, αν θα συναντήσω, δεν ξέρω και εγώ ποιον. Αν σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Εμένα μου αρέσει η Τζένιφερ Άνιστον. Ναι. Θα κάνω ρίξιμο τι θα συμβεί ναι. αν θα πηγαίνω... παντρευτεί στη Τζένιφερ Άνιστον. Αν θα πηγαίνω κάθε μέρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μήπως και τη συναντήσω. Ναι. Τι θα συμβεί, θα τη συναντήσω ή όχι. Ή όχι. Ναι, αυτό ναι. είναι υποθετικό ρίξιμο. Δηλαδή... Ναι, είναι μη ρεαλιστικό. Δεν γίνεται, ποτέ δεν ξέρει. Όχι, δεν γίνεται αυτά. Τώρα χρησιμοποιείς κάτι στα ρόγια μπουρδες, ο τρόπος θα αρχίσουν σε μουτζών. Θα βλέπετε τις φιγούρες με άλλο μάτι. Και μετά τι άλλο, προσπαθούμε να κάνουμε ερωτήσεις που να βοηθούν την εξέλιξή μας. Ναι, να γινόμαστε καλύτεροι δηλαδή. Και να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, να έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, εντελέχεια. Κάθε εμβιόν έχει την τάση να γίνεται όλο και καλύτερο. Και ερωτήσεις που απλά απαντώνται με ένα ναι ή όχι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμες. Αποφύγετε έτσι. Ναι, αλλά όχι πάντα. Καλό να τις αποφεύγουμε. Και αν πάτε σε ένα καρτομάτι να σας κάνει ένα σοβαρό ρίξιμο επαγγελματία, δηλαδή,
και του κάνετε ερώτηση ναι ή όχι, τον φέρετε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν θα ρίξει μία-δύο κάρτες για να σας απαντήσει. Πρέπει να σας κάνει να ρίξουν που θα σας ωφελήσει. Και να σας πει ναι ή όχι, δεν θα ωφεληθείτε. Θα μάθετε μόνο τι θα συμβεί. Δεν έχετε ένα σχέδιο δράση, μια στρατηγική που πρέπει να σας δώσει καρτομαντία ως μια μέθοδος για να ξέρετε πώς θα αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις της ζωής σας και να μπαίνετε σε μια πορεία για να γίνετε καλύτεροι. Αυτό που μας ενδιαφέρει. Άρα αποφύγετε τις ερωτήσεις ναι όχι, και για τον εαυτό σου να κάνετε ερωτήσεις με όχι, σας παρακαλώ μην μετράτε θετικές και αρνητικές κάρτες. Ναι, ούτε αυτό ισχύει. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είναι παραμύθια που έχετε δει στο YouTube το ελληνικό. Ναι, πόσες κόκκινες, πόσες μαύρες. Ναι, ναι. Παραβλέπουμε την ερμηνεία των καρτών. Αυτό είναι ότι χάνουμε την ουσία. Δηλαδή, ναι, μπορείς να έχεις μια στυλενομά, μπορείς μια θετική, μια αρνητική και μια μάλλον αρνητική και να είναι αρνητικό το μήνυμα. Αλλά αυτό πρέπει να κάνεις είναι να δεις τι σου λέει. Ναι. Και πώς θα φτάσεις στην εκπλήρωση ενός στόχου. Δηλαδή, μπορείς να ρωτήσεις, θα πάρω την τάδε δουλειά. Εντάξει, έστω ότι θα σου απαντήσει, μπορεί να είναι θετικές κάρτες. Είναι πιο χρήσιμη όμως η ερώτηση. Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω στη συνέντευξη, για να είμαι καλός στη δουλειά μου, για να βγάλω περισσότερα χρήματα. Βγάλω περισσότερα χρήματα. Ή για να κερδίσω το αφεντικό μου. Ναι. Είναι πολύ πιο χρήσιμο να ρωτήσεις, με συμπαθεί το αφεντικό μου. Πάντως έτσι εμπειρικά, αυτό που ενδιαφέρονται περισσότεροι άνθρωποι να μάθουν, είτε στις σχέσεις τους, στις δουλειές τους, στα ταξίδια τους, είναι αν θα γίνει, θα συμβεί στο μέλλον. Ναι, τι θα γίνει. Και σου λέει, αν ξέρω ότι θα συμβεί, μπορώ να το αντιμετωπίσω, που ισχύει αυτό. Αν ο άλλος είναι όριμος, μπορεί να χρησιμοποιήσει την καρτομαντία όριμα και να πει, ξέρω ότι δεν θα με προσλάβουν σε αυτή τη δουλειά, οπότε κάνω περισσότερες αιτήσεις σε άλλες δουλειές. Κάθομαι δηλαδή ένα μήνα και κάνω αιτήσεις σε δουλειές που με ενδιαφέρουν και χτυπάω στοχευμένα. Ναι, αλλά έχει λίγο την παγίδα ότι σε περίπτωση που είναι αρνητικό ρήξιμο και ναι, το πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πετύχεις στη συνέντευξη. Ναι. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος ο δέκτης να τα παρατήσει τελείως. Δηλαδή αντί να προσπαθήσει περισσότερο. Είναι θέμα του δέκτη, και να αλλάξει το ρήξιμο, γιατί τίποτα δεν είναι ασπρομαύρο. Δηλαδή όταν κάνουμε καρτομαντία και εμφανίζεται ένα μήνυμα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Και αυτό το για κάποιον ανεξήγητο λόγο, το είχα πει και εγώ σε έναν βίντεο, είχα αντιδράσεις. Πιστεύει ο κόσμος εδώ στη χώρα μας ότι όλα είναι γραμμένο σε μια πέτρα. Όχι, δεν είναι σε μια πέτρα είναι μόνο το γνώθις αυτών και το μηδέν άγαν. Να τα σκεφτούμε λίγο αυτά τα μηνύματα των αδελφών. Άρα, όταν κάνουμε μια ερώτηση, ο καρτομάντης απαντάει με βάση αυτά που του λέτε. Εάν αλλάξει κάτι από αυτά που του λέτε, έχει αλλάξει και το μέλλον σας. Είναι ρευστό. Και σύμφωνα με τη θεωρία του Φάβρι Ντολιβέ, ένας Γάλλος αποκρυφιστής πολύ καλός, έτσι γουστάρουμε τους Γάλλους που έχεις καταλάβει, το 1/3 της ζωής μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Είναι αυτό που λέμε που είναι προηγούμενο μοίρα. Είναι κάποιοι σταθμοί της ζωής μας που πρέπει να περάσουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας. Τι λέτε? Χρησιμοποιώντας την καρτομάντια μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή, όπως και όχι μόνο την καρτομάντια, τη λογική. Λοιπόν, ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό, το κάνουμε όλοι, ακόμα και εγώ, κάποιες φορές. Τι κάνεις για πες? Λοιπόν, την αμαρτία της τώρα. Ναι, είναι δύο οι αμαρτίες εδώ. Δεν επαναλαμβάνουμε την ίδια ερώτηση κάθε μέρα, 5 φορές τη μέρα, 100 φορές την ημέρα. Κάνουμε ένα ρίσιμο, ρωτάμε μία φορά και περιμένουμε είτε να βγει, είτε να αλλάξουν τα δεδομένα. Μόνο τότε επαναλαμβάνουμε το ρίξιμο. Πολύ σωστά αυτό που λέει η Μαρίλη. Αλλά όπως έχουμε δει στην πράξη, όταν ο δέκτης είναι αγχωμένος, θα μας παίρνει συνέχεια τηλέφωνα. Και άμα είναι και φίλος μας, ακόμα χειρότερα. Θα μας τρελάνει. Όπως επίσης δεν χρειάζονται πολλές επεξηγηματικές κάρτες. Δηλαδή κάνουμε ένα ρίξιμο 5 καρτών, και έχω δει σε φωτογραφίες που από κάτω έχουν άλλες 5 επεξηγηματικές. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε σε ένα ρίξιμο 10 καρτών. Ναι. Και δεν βοηθάει, δεν κάνεις αρχάριος και δεν καταφέρνεις να ερμηνεύσεις ναι, τις 5 κάρτες. Είναι αδύνατο να ερμηνεύσεις τις 10 κάρτες. Ναι, εκεί τελείωσες. Το χάστο. Άρα το αποφεύγουμε. Επίσης, ανάλογα την ερώτηση, χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο ρίξιμο. Δεν είναι όλα τα ρίξιματα για τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή, αν θέλουμε μια απλή ερώτηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 3 κάρτες, είναι αρκετές. Τώρα, αν θέλουμε να βρούμε τα αίτια. 3 κάρτες είναι αρκετές, ξέρεις πόσο κόσμο έχει τρομοκρατήσει τώρα. Ναι, γιατί δεν έχουν 10 κάρτες ή όλη τη δέσμη κάτω. Ναι, όλο το τραπέζι. Θυμάσαι κάτι τηλερυξήματα που είναι. Ξέρω, ναι, είναι χαλή ολόκληρο. Παίρνει τηλέφωνο και η άλλη ρίχνει όλες τις κάρτες ανάποδα ίσια. Όχι να δει, δεν βλέπει, γιατί τη βάζει μια πάνω στην άλλη. Ή χρησιμοποιούν δύο δέσμες.
Ναι. Δύο τάρο μαζί. Τι πώς ανακατεύουν αυτές. Εγώ με δυσκολία δηλαδή. Πώς τις πιάσω δύο δέντρα. Οπότε ναι, ανάλογα την ερώτηση, αν θέλουμε να εμβαθύνουμε, θέλουμε να βρούμε τα αίτια, φοβίες, υποσυνείδητο, σκέψεις. Είναι πιο περίπλοκα ρηξίματα. Ας πούμε, Κελτικό Σταυρός είναι ένα καλό ρήξιμο. Κάνει προπαγάνδα τώρα στο Red Rouge Myth. Έλα, πάτσε. Όλοι το χρησιμοποιούν. Κάνει προπαγάνδα, δεν εξακολουθεί. Φρουρά, φρουρά! Και επίσης κάτι άλλο, μια άλλη συμβουλή έτσι, ψυχολογικού περιεχομένου. Ρωτάμε αυτά που αντέχουμε να ακούσουμε. Δηλαδή, αν δεν είστε προετοιμασμένοι να λάβετε μια αρνητική απάντηση, παιδιά, μην το κάνετε καθόλου. Μην πάτε για καρτομάτια. Όχι. Γιατί όταν ο καρτομάτης σας λέει το μήνυμα και εσείς δεν θα μπορείτε να το αποδεχτείτε, θα του κάνετε πολύ έργο, δύσκολο το έργο. Θα πρέπει να ασχοληθεί πολύ ώρα μαζί σας για να σας δώσει γραμμές πώς να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Άρα, αν κάποιος δεν είναι ψυχολογικά έτοιμος για το χειρότερο, να μην κάνει την ερώτηση αυτή ένα καρτομάτι. Και να μην φέρνει την ίδια ερώτηση απ' έξω απ' έξω. Είναι και αυτό το θέμα. Ναι, δεν θέλω είναι... να ρωτήσω αν με γουστάρει και ρωτάω και πώς γύρω, είναι η σχέση μου. Πώς είναι, πώς με βλέπει, τι θα γινόταν εάν του μιλούσα. Πρέπει να είστε ειλικρινείς. Δεν θέλει το συγκεκριμένο άτομο. Δεν... Θα καταλήξουμε το συγκεκριμένο άτομο. Μου έχει τύχει να με ρωτάει αν θα βγουνε, ενώ δεν είναι καν σε σχέση. Ναι, και αυτό τυχαίνει. Δεν μιλάνε. Ναι. Δεν μιλάνε. Πώς θα είμαστε το επόμενο τρίμηνο και ουσιαστικά είναι μόνο συνάδελφοι στη δουλειά. Ναι, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Τυπικά πράγματα. Αυτό μπερδεύει το καρτομάτι, γιατί εσύ θεωρείς ότι είναι ζευγάρι. Ότι μιλάτε, άρα, ναι, κάνεις μια ερμηνεία που αφορά ένα ζευγάρι και ουσιαστικά είναι σχεδόν ξένοι. Άρα αυτό που θα πει ο καρτομάτης είναι φανταστικό, δεν ισχύει. Ναι. Αλλά δεν είσαι ο καρτομάτης που του λέει άλλες ιδέες. Αυτό το κελτί, στον Κελτικό Σταυρό το βλέπουμε στη θέση 7, ναι, κάτω δεξιά. Αν ο δέκτης σας λέει ψέματα, δηλαδή έχουμε αντίθεση στην κάρτα 1, 2 και 7. Κάτι άλλο πρέπει να πούμε, με τις ξεκινηματικές κάρτες που λέγει η Μαριλή πριν, είναι ότι σε αισθήματα όπως η Λενορμάν για παράδειγμα, χρησιμοποιεί κάποιος το ρύθμο 3 καρτών. Καλό ρύθμο, 3 κάρτες, 5 κάρτες, καλά ρυθμίσματα, ειδικά για αρχάριους των 3 καρτών. Κάνει μια απλή ερώτηση, ρίξιμο 3 καρτών, σου λέει πως θα συμβεί, τελείωσες. Μερικές φορές αυτό το ρίξιμο είναι διφορούμενο. Μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα, ειδικά αν είναι δύσκολη κατάσταση. Και έτσι μια κάρτα από τις 3 μπορεί να μας χαλάει τελείως όλο το νόημα, μην ξέρουμε πώς να ερμηνεύσουμε τη σειρά, γιατί δεν βλέπουμε μία τις κάρτες. Έχω παρατηρήσει σε ομάδες έτσι ξένες, γιατί τα ελληνικά δεν ξέρω τι γίνεται, κρατάω, όπως βλέπεις, μια σταθερή πίεση να μην μου ανέβει. Κάνω ένα έξω 3 καρτών και πολλοί άνθρωποι βάζουν και μια κάρτα από πάνω. Δηλαδή είναι 3 κάρτες και γυρίζουν τη δέση με ένα άλλα πόδα, ναι, και βάζουν μια κάρτα από πάνω. Shadow card. Ναι, και σου λέω ότι αυτό, αυτή η κάρτα από πάνω, επηρεάζει τις άλλες 3 από κάτω. Δηλαδή ουσιαστικά είναι επεξηγηματική όλη τη σειρά. Πώς το εξηγείς αυτό, βρε Μαρίλη? Γιατί εγώ δεν πάω. Δεν το εξηγώ γιατί δεν το χρησιμοποιώ. Α, πάλι καλά. Δεν ξέρω πώς έχει καθιερωθεί αυτό. Το έκανε μια φορά ένας και το αντιγράψαν. Ναι. Είναι σε πολλά συστήματα. Είναι κάποιοι που κάνουν, φεύγουν τελείως από το σύστημα και από τους κανόνες του. Είναι αυτό που έχουμε πει και σε άλλο βίντεο για κάποιους που χρησιμοποιούν αντεστραμμένες τις κάρτες της Petit Lenormand. Όχι, μην τα λες τώρα. Ή δίνουν σημασία στη φιγούρα. Νιώθω ένα σφίξιμο στο στήθος. Θα είναι λάθος η ερμηνεία και αν είναι σωστή θα είναι κάτι συμπτωματικό. Δεν μπορεί να βασιστείς. Πόσο μάλλον, και τώρα μιλάς για 3 κάρτες, πόσο μάλλον ναι, τώρα να πάρουμε σαν παράδειγμα την Petit Lenormand όταν κάποιος κάνει τον Grand Tableau. Ναι, ναι, για πες. Όπου εκεί πάλι, πάλι ακολουθείς τους κανόνες. Κάνεις Grand Tableau στην Ελλάδα και δεν μπορείς να ερμηνεύσεις 5 κάρτες. Ναι. Δηλαδή κάποιος πάει από το ρίξιμο 3 καρτών στο Grand Tableau. Κάτσε ρε φίλε, μου ζητάς, μου τυχαίνει συχνά για αυτό το λέω, μου ζητάς να σου ερμηνεύσω τις 3 κάρτες και κάνεις Grand Tableau. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, στο ρίξιμο 3 καρτών χωλένεις και πας να μου ερμηνεύσεις 36, ναι, που έχουν 10 αλγορίθμους από πίσω να τρέχουν πως πρέπει να ερμηνευτούν, ναι. Δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Τι ήθελες να πεις για τον Grand Tableau, ξεδιέκοψα. Γι' αυτό ότι υποτίθεται πως μένουμε πιστοί στους κανόνες του συστήματος. Σχετικά επειδή λες για τις 3 κάρτες, ρίξε ναι, 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 καρτών. Μα δεν βγάζει και νόημα στη Λενορμάν να ρίξει μια ψυχηματική για να σου επεξηγήσει πια τις 3 από κάτω και τις 3. Όχι, δηλαδή, όχι, αν εμένα η επεξηγηματική μου είναι το δέντρο, τι και 3 κάτω κάρτες έχουν αντοχή. Τι έχουν.
Μα δεν βγάζει νόημα. Έχουν ρίζες, έχουν βάσεις, έχουν υγεία. Τι έχουν. Τίποτα. Δεν βγαίνει νόημα. Πώς θα σκέφτονται αυτά. Άρα προσέχουμε πάρα πολύ στο πώς θέτουμε μια ερώτηση. Όσο πιο σαφής είναι η ερώτηση, πιο θετική, πιο ρεαλιστική, τόσο καλύτερη θα είναι και η ερμηνεία. Και όσο, πρόβλεψη. Όσο σταθερή είναι η κατάσταση που βιώνετε, τόσο. Αυτό είναι υπερβολικά οι πιθανότητες να βγει αυτό που θα σα πει ο καρτομάτης, αν αυτό είναι καλός. Αν πάντα υπάρχει ελευθερή βούληση, έτσι. Δηλαδή, εμείς ελέγχουμε το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι επειδή σα είπε ο καρτομάτης ότι θα αποτύχετε. Ότι δεν μπορείτε να προσπαθήσετε. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Δεν ισχύει. Μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα. Ειδικά όταν έχουμε καταστάσεις της ζωής που εξαρτώνται από εμάς, τότε τα πάντα είναι πάνω στα χέρια μας και στο μυαλό μας. Ό,τι θέλουμε εμείς μπορούμε να κάνουμε και να το αλλάξουμε. Καρτομαντία υπάρχει και οποιαδήποτε μέθοδος μαντίας για να μας βοηθήσει, να μας δώσει μια γραμμή στο πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, για να χρειάζεται να κάνουμε μια παραπάνω κίνηση. Εγώ θυμάμαι είχα κάνει καρτομαντία σε μια κοπέλα η οποία δίνει εξετάσεις. Και είχε πολύ άγχος τελείω. Τέλος πάντων, είπα θα πετύχει, θα πάει πολύ καλά. Αρκεί να συνεχίσει να διαβάζει όπως διαβάζει τώρα. Και όντως πέρασε εδώ Αθήνα. Και είναι πολύ ικανοποιημένη από τη σχολή της. Δηλαδή, όντως η καρτομαντία μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μπροστά στο μέλλον και να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει καλά. Να αξίζει κάτι, να το συνεχίσει. Αλλά από την άλλη, αν δεν εξαρτάται από σένα, μπορεί να σου αλλάξει. Δηλαδή, μια φίλη μου η οποία παίζει αγώνες, έτσι είχα κάνει μια καρτομαντία 2 μήνες πριν. Και μου είχε βγει το 5 των Άβων, στο Ράιντερ Βοήθεια, αυτό που είναι πάνω στο άλογο θριαμβευτή. Όχι το 6 τώρα, ναι, το 6. Το 5 κοπανιόνται. Λογομαχούν, τι κάνουν εκεί πέρα. Βρίζουν ένα τον άλλο. Πινελικώνονται. Είναι σαν του Έλληνε πολιτικάτε αυτοί. Μόνο που μετά αφού κοπανιθούν πάει και τα τσούζουν. Τα βρίσκουν μετά. Τα βρίσκουν γιατί τα τρώνε από εμά. Ναι, γι' αυτό τα βρίσκουν. Άμα τα τρώνε από εμά, θα τσακώνονται και μετά. Θα είχε μια. Λογικοφάνεια, αν θες, το θέατρο που παίζουν. Τέλος πάντων, είχαμε το 6 των Ράβδων, όλα θα πάνε καλά. Ναι. Επειδή όμως μιλάμε για αγώνες και μέσα σε ένα διάστημα διαμηνών πολλά άλλαξαν, δεν πήγε καλά. Άρα, όσο πιο σταθερή είναι η κατάσταση και εξαρτάται από εμάς το αποτέλεσμα, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα έχουμε το ρίχνο να βγει και να αντιμετωπίσει. Ναι, γενικά είναι ρευστό. Καρτομαντία είναι ρευστή. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εμείς στην καρτομαντία δεν βλέπουμε τις κυρίαρχες τάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό το μήνυμα που θα πούμε και στον δέκτη. Αν όμως αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή του δέκτη χωρίς να το έχει προβλέψει ο δέκτης ή να το έχουμε προβλέψει εμείς ότι θα γίνει, τότε ναι, το μήνυμα μπορεί να αλλάξει και αναλυτικό θέλουμε να αλλάξει. Κάτι για τις διευκρινιστικές κάρτες. Όταν βλέπετε ρηξίματα πολλών καρτών, δεν σημαίνει ότι επειδή ένας καρτομάτης σας έκανε ρήξιμο πολλών καρτών, ήταν και ωφέλιμο για εσάς ή ότι τα λεφτά σας πιάσαν τόπο. Αντιθέτως, τα λεφτά σας πιάνουν τόπο ή ο χρόνος σας, εάν ωφελείστε και βγαίνει αυτό που σας λέει. Μόνο τότε, όταν υπάρχει ακρίβεια λοιπόν. Και στο γαλλικό σύστημα συνήθως χρησιμοποιούμε λίγες κάρτες και κάνουμε γραμμικά ρήξιμοντα, δηλαδή ούτε καν ρήξιμο σταθερών θέσεων. Και δουλεύει κάθε φορά. Ξαρτάται το σύστημα και τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο καθένας. Και αν επιλέγετε ρηξίματα πολλών καρτών ή μεγάλου χρόνου, τότε φυσικά θα πληρώσετε και περισσότερα χρήματα ένα καρτομάτι ή τέλος πάντων θα αφαιρέσει ο καρτομάτις περισσότερο χρόνο σε εσάς γιατί πρέπει να ερμηνεύσει πολύ περισσότερες κάρτες. Άρα ένα grand tableau που λέει η Μαρίλη. Ναι, θέλει πολλή ώρα. Ναι, θέλει μια ώρα τουλάχιστον. Μια ώρα τουλάχιστον. Τουλάχιστον μια ώρα, να σας μιλάει ο άλλος. Ή ένα σκελετικό σταυρό θέλει μισή ώρα τουλάχιστον. Τουλάχιστον να σας μιλάει δηλαδή. Τώρα. Εάν κάποιος όμως δεν θέλει να δώσει χρήματα σε ένα καρτομάτι και να τέλος πάντων να αφιερώσει αυτό το χρόνο και να επενδύσει σε μια συμμετρία καρτομάτιας, πάμε αναγκαστικά σε ρίξιμο λίγων καρτών, το οποίο δεν ξέρουμε και πόσο σαφές θα είναι, γιατί με λίγες κάρτες σε ένα δύσκολο θέμα δεν μπορείς να πάρεις και ένα σχέδιο δράση όταν έχεις 10-15 λεπτά έτσι με τον καρτομάτι κοντά. Είναι. Άμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί και θέλει να πληρώσει για κάτι που τον ενδιαφέρει, θα λάβει και την απάντηση. Ειδικά αν πηγαίνει σε ένα καρτομάτι καλό και όχι σε κάποιον που τον κοροϊδεύει ή κοιτάζει να το αρπάξει μέσω άλλων οδών. Κάτι που συμβαίνει και στη χώρα μας και είναι επιστήμη αυτό έχει γίνει. Κάτι όταν επισκέπτεστε ένα καρτομάτι, εστιάστε να του κάνετε μία ερώτηση. Έχω ένα συγκεκριμένο θέμα που θα το ρωτήσω, κάτι με προβληματίζει. Εάν θέλετε περισσότερες ερωτήσεις διαφορετικών θεμάτων, τότε. Διαφορετικές συνεδρίες, κλείστε διαφορετικές συνεδρίες. Γιατί θα τον εξαντλήσετε, θα τον κουράσετε
και δεν θυμάστε και τι σας είπε κάθε φορά. Αυτό. Έχει κάτι άλλο να προσθέσει? Όχι, και απλά να είναι ειλικρινής με το καρκομάντι και να υπάρχει πάντα μία αλληλεπίδραση. Γιατί έτσι ουσιαστικά γίνεται η σωστή καρκομάντια. Όταν λες αλληλεπίδραση, μας παίρνουν 2 ώρα το βράδυ. Όχι, πέρα από αυτό. Την ανάδραση λες εσύ. Είναι αλληλεπίδραση σημαίνει ότι όταν πάτε σε ένα καρτομάντι, καλό είναι να το εξηγήσετε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά σας, με ειλικρίνεια, με σαφήνεια, για να μπορεί να σας βοηθήσει. Επειδή υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί και άπειρες ερμηνείες, μπορείτε να τον βοηθήσετε. Θα σας κάνει ερωτήσεις. Θα σας κάνει ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται ούτε εκεί να λέτε ψέματα, ούτε να ντρέπεστε για κάτι. Ο καρτομάτι δεν είναι το medium που θα σας πει τι σας συμβαίνει και πώς σας λένε. Όχι. Εδώ είναι για τον κινηματογράφο. Ναι, ή τη χρώμα μπλούζα φοράω πώς ώρες αυτές. Ή πώς λένε τον κόμενό σας. Ναι, ότι ο γράμμα ξεκινάει και κάτι τέτοια. Ναι. Και στην τελική εσείς πάτε εκεί για να ζητήσετε βοήθεια και συμβουλή για να γίνετε καλύτεροι και να εξελιχθείτε ή να λύσετε κάποιο πρόβλημά σας. Άρα όταν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του ερωτώντα και του καρτομάντη, είναι πολύ καλύτερη η συνεδρία, καλύτερο το αποτέλεσμα και θα λάβετε πιο σωστές συμβουλές και απαντήσεις. Ναι, αυτό. Συνήθως όχι την πρώτη φορά, δηλαδή στις πρώτες συνεδρίες είναι μαγκωμένος ο δέκτης, δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί και καλά κάνει. Σε επόμενες συνεδρίες, κάθε συνεδρία μετά είναι και πιο εύκολη, πιο ανοιχτή. Ναι, ναι, τόσο και εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ. Να αναπτύσσουν ειδική σχέση. Επαναλαμβάνω ότι εμείς απευθυνόμαστε και μιλάμε για σοβαρούς καρτομάντες. Αναφερόμαστε και μιλάμε για σοβαρούς καρτομάντες και όχι για καταλλήλους καρτομάντες που κοιτάνε να μάθουν το πρόβλημα, να κοιτάνε να μάθουν το πρόβλημά σου για να σου δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα που δεν έχεις προκειμένου να στα. Να θα αρπάξει. Και υπάρχει και σχετικό βίντεο άλλο που έχεις κάνει στο παρελθόν. Και έχω πει και λίγα εκεί πέρα. Τα περισσότερα δεν κάνω να τα πούμε, αλλά ναι, υπάρχει. Είναι επιχείρηση. Και κάθε επιχείρηση με τη φορολογία που έχουμε στην Ελλάδα, ειδικά πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν πρέπει να είστε υποψιασμένοι ότι ο καρτομάντης μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για να σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ναι, το κλασικό παράδειγμα. Πες το. Ότι βγαίνω με ένα πρόσωπο. Θέλω δεν να ξέρω πάει αν καλά με θέλει, ναι, δεν ξέρω αν με θέλει αρκετά ή αν θα προχωρήσει σε γάμο, τι μπορώ να κάνω. Και σου λέει ο καρτομάντης, η κυρία Πόπη του έχει κάνει μάγια. Ναι, και θα σε βοηθήσω να τα λύσουμε. Ναι. Εκεί εξαφανίζεστε. Εκεί χρησιμοποιεί ο κατάλληλος καρτομάντης, χρησιμοποιεί ένα πρόβλημα δικό σας για να... Για τα οικονομήσει. Ναι, σας τα πάρει, έτσι απαλά. Δεν είναι καρτομαντή αυτό, δηλαδή μείνετε λίγο αυστηροί στο τι ζητάτε. Και ότι πρέπει να λάβετε μια συμβουλή και ένα σχέδιο δράσης που θα κάνετε εσείς και όχι κάποιος άλλος. Και αν δείτε ότι στο κάτω-κάτω της γραφής δεν αισθάνεστε άνετα ή δεν οδηγεί πουθενά αυτό, φυγείτε και εξαφανιστείτε. Ή πηγαίνετε σε κάποιον άλλο καρτομάντη ή σε κάποια άλλη μεθοδομαντία. Δεν σημαίνει ότι εμείς επειδή εδώ την αγαπάμε την καρτομαντία, την αγαπάνε και όλοι. Έτσι δεν είναι μάλλον. Ναι. Και γι' αυτό δίνουμε αυτές τις συμβουλές ώστε για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να τρέξουν σε κάποιο καρτομάντη. Αλλά αγαπούν τις εικόνες, τα σύμβολα και θέλουν να ασχοληθούν, να μπορέσουν μόνοι τους. Για τον εαυτό τους. Για τον εαυτό τους να κάνουν κάποια πράγματα και να βοηθηθούν. Ναι. Αυτός είναι και ο σκοπός του καναλιού. Και της σελίδας Καρτομαντίας Νόρμαν και της ομάδας Συστήματα Καρτομαντίας στο Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μπείτε στις ομάδες μας. Να βοηθηθεί ο κάθε Έλληνας που θέλει να ασχοληθεί με την καρτομαντία, να ασχοληθεί μόνος του και να δει αν αυτά τα συστήματα τον ωφελούν και λειτουργούν. Είναι κάτι που θα το αποφασίσετε εσείς. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά από τον Κωνσταντίνο και από τη Μαρίλη. Καλό βράδυ. Γεια σας. Μήπως το επεκτείναμε λίγο. Που έχεις να κάνεις κάποια δήλωση. Όχι, δεν θέλω δηλώσεις. Κάτι για τους θαυμαστές σου. Πού μπορούν να σε βρουν. Δεν λέω. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει σπάσει το τηλέφωνο σου. 6977. Σταμάτα, μωρέ. Αμέσως.